Επιστρέφουμε σε ένα από τα πρώτα θέματα του δελτίου μας που αφορά το εργατικό ατύχημα με τον 54χρονο ελαιοχρωματιστή. Ο Στέλιος Βοριάς, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι έχει προκύψει σοβαρότατο θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε Βοριά, και θα ήθελα να μας διασταυρώσετε την πληροφορία. Ο 54χρονος βρίσκεται εκτός συντατικής, διότι δεν υπάρχει κρεβάτι σε ολόκληρη την Κρήτη. Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Καταρχάς, καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι ντροπή για την Κρήτη. Είναι ντροπή. Έχουν τεράστιες ευθύνες οι βουλευτές, ιδιαίτερα του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και οι υπόλοιποι πρέπει να αντιδράσουν. Δεν είναι δυνατόν ολόκληρο νησί, που αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν 1 εκατομμύριο κόσμος μαζί με τους τουρίστες, να μην υπάρχει ένα κρεβάτι μεθ αυτή τη στιγμή να μεταφερθεί ο άτυχος εργαζόμενος που υπέστη και κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και αυτή τη στιγμή το σώμα του είναι ανοιχτές πληγές από την ηλεκτροπληξία που υπέστη. Πριν λίγο έφυγα από το νοσοκομείο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος μόλυσης αυτών των ανοιχτών πληγών, γιατί βρίσκεται, να καταλάβετε, ακόμα στις πρώτες βοήθειες του Πεπαγνή, μέσα στη χειρουργική, σε καταστολή. Είναι απαράδεκτο, και εδώ πέρα θα πρέπει επιτέλους ο Υπουργός, αν είχε φυσικά λίγο φιλότιμο, είπε να είχε παραιτηθεί, αλλά να αναδείξουμε φυσικά και τις αιτίες. Την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας. Επειδή είναι επίγον το ζήτημα, κύριε Βοριά, επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε το ζήτημα αυτό σε κάποιον βουλευτή, για παράδειγμα, να επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε. Ήδη σαν τον Περιφερειάρχη Κρήτη, ναι, και να είναι καλά, για άμεση επικοινωνία και παρέμβαση με τον πρόεδρο, τον κύριο Χαλκιαδάκη του Πεπαγνή. Λοιπόν, ο κύριος Χαλκιαδάκης δεν μπορεί να δώσει λύση. Μας λέει αστείες δικαιολογίες ότι έχει κάνει μια συντήρηση, λέει, σε κάτι κρεβάτια της ΜΕΘ. Εγώ ξέρω ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν για έκτακτες ανάγκες κρεβάτια της ΜΕΘ. Εδώ πέρα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας πρέπει να δώσει λύση. Δεν θα παίξει κανείς με την υγεία αυτού του εργαζόμενου. Τελεία και παύλα. Αυτή τη στιγμή είναι ντροπή για την Κρήτη ολόκληρη να μην έχει ένα κρεβάτι. Άρα, κύριε Βοριά, μήπως πρέπει να αναζητηθεί διάβλο σε άμεσο χρόνο με το κεντρικό κράτος, με κάποιο τρόπο, μέσω της περιφέρειας, μέσω βουλευτών? Δεν το ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει, αυτό, αλλά εδώ κάθε λεπτό εδώ που περνάει είναι κρίσιμο. Λύση. Έτσι, να δοθεί λύση. Από όλους και αν έχω απευθυνθεί, η αρμόδιοι υποτίθεται, ο διοικητής του Πεπαγνή, ο κύριος Χαλκιαδάκης, έτσι, να βγει αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και τεράστιες ευθύνες, και να πει γιατί αυτός ο εργαζόμενος ακόμα με κίνδυνο να υποστεί μολύσεις βρίσκεται στις πρώτες βοήθειες και όσο σε μια ΜΕΘ, σε μια μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Μάλιστα. Θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις, αλλιώς να πάρει στα σπίτια τους. Ή να πάνε λόγω ανικανότητας, δεν μπορούν να αφήνουν ολόκληρη Κρήτη χωρίς ένα κρεβάτι εντατικής παρακολούθησης. Απαράδεκτη κατάσταση. Ο Υπουργός, αν είχε λίγο φιλότιμο, έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Τέλος. Το θέμα είναι, κύριε Βοριά, να βρεθεί άμεσα λύση για τον άνθρωπο αυτό. Εμείς θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας και θα παρακολουθούμε το θέμα. Ξέρετε σας... τι γίνεται. Ναι. Αύριο μπορεί, τώρα σε λίγη ώρα, μπορεί από ένα τροχαίο να είναι το παιδί μου ή το παιδί σας. Καταλάβετε. Και να χρειάζεται μια μονάδα για να σωθεί η ζωή του. Να πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Κρητικοί, γιατί η Κρήτη θα πρέπει να καταλάβουν ότι προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα, πάρα πολλά, αλλά μας έχουν ως πολίτες τρίτης κατηγορία. Αυτό καταλαβαίνουμε. Δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο νησί. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και οφείλουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να βγουν τώρα και να δώσουν λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα με αυτόν τον εργαζόμενο. Τώρα. Κύριε Βοριά, σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για τον εκνευρισμό μου, συγγνώμη στους ακροατές ζητάω, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι είναι όπως τα λέτε, απολύτως κατανοητό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι.